Το 41 ξεπερνάνε πλέον οι νεκροί από τη γρήπη. Μια ανεμβολίαστη γυναίκα ηλικίας 81 ετών έχασε χθες τη ζωή της από πολυοργανική ανεπάρκεια στο νοσοκομείο της Λαμίας. Στην εντατική του νοσοκομείου νοσηλεύονται με επιπλοκές της γρήπης ακόμη δύο άτομα. Έχουμε φοβηθεί αρκετά, η αλήθεια είναι. Πολύ γρήπη. Φοβόμαστε πολύ για το παιδί, γιατί έχει καρδιοπάθημα. Αν κολλήσει κάτι, είναι πολύ επικίνδυνο. Το έχετε εμβολιάσει? Ναι, το έχουμε εμβολιάσει ευτυχώς. Και εγώ ήδη 15 με 20 άτομα σε αναμονή. Θορυβημένοι από την έξαρση της γρήπης, οι πολίτες σπέβδουν στα φαρμακεία ψάχνοντας να βρουν αντιγρυπικά εμβόλια. Πάρα πολύ μεγάλη είναι η ζήτηση και εννοείται έχουν πανικοβληθεί με τους θανάτους και την γρήπη που έχει έτσι έξαρση. Και έχω μια λίστα, ναι, πόσα άτομα θα θέλουν να εμβολιαστούν. Έχουμε ενημερωθεί ότι σε 10 μέρες θα έχουμε εμβόλια. Ασθενείς ήρεουν κατά δεκάδες τα επίγοντα των νοσοκομείων με συμπτώματα όπως υψηλό πυρετό, εξάντληση και έντονους πόνους στο σώμα. 20 ημερών είναι. Πρώτα ξεκίνησε και έκλαιγε και δεν σταμάταγε. Δεν έπινε η γάλα και είχε και πυρετό. Μόλις 14 ημερών η κόρη του κόλλησε γρήπη. Μετά από 6 ημέρες νοσηλείας πήρε σήμερα εξιτήριο. Μόνο ανησυχήσαμε, τρελαθήκαμε. Έχετε έρθει για γρήπη? Ναι. Τι συμπτώματα έχει το παιδί? Έχει κάνει εμετούς, πυρετό. Στην εφημερία του Πέδων Αγλαία Κυριακού επικρατεί το αδιαχώρητο. Η αναμονή ξεπερνά ακόμη και τις 3 ώρες. Πολλά πήγουν με μάσκες, πανικός γίνεται. Και ενώ οι πολίτες είναι τρομοκρατημένοι, ο Παύλος Πολάκης προκαλεί για μία ακόμη φορά, λέγοντας πως ο αριθμός των νεκρών. Είναι καμιά καταστροφή. Έτσι, για να μην τρελαθούμε δηλαδή κιόλας. Ο κύριος Πολάκης είναι ο καθρέφτης του κυρίου Τσίπρα. Η ασύλληπτη δήλωσή του απηχεί πλήρως την αναισθησία αυτής της κυβέρνησης, ακόμη και για την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η μόνη καταστροφή για αυτούς είναι η απώλεια της καρέκλας. Με το γνωστό του ύφος, ο Παύλος Πολάκης επανήλθε σήμερα, κάνοντας λόγο για σπέκουλα και για διαστρέβλωση των λεγόμενων του. Όσο και τα μέσα που υποδίονται τους επίσημους ενημερωτές μας, ισχύει το προσφάτως λεχθέν «σας έχω». Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι το τέλος του χειμώνα δεν αποκλείεται να έχουν νοσήσει από γρήπη 1 εκατομμύριο Έλληνες. Η Μαρία Βούσουλα βρίσκεται στον Ευαγγελισμό που εφημερεύει. Να μας δώσει την εικόνα από εκεί, Μαρία. Με το που εμφανίζονται σία τα πρώτα συμπτώματα, από έναν απλό βήχα μέχρι και πυρετό, εκατοντάδες ασθενείς πέφτουν στα νοσοκομεία, στα εφημερεύοντα νοσοκομεία για να εξεταστούν. Αυτό συμβαίνει και αυτή την ώρα εδώ στον Ευαγγελισμό που βρισκόμαστε κι εμείς και εφημερεύει. Οι περισσότεροι σία έχουν πανικοβληθεί και όχι άδικα. Από τη μία 41 νεκροί. Από την άλλη 70 ασθενείς που νοσηλεύονται αυτή την ώρα σε μονάδες αττικής θεραπείας και ακόμα 50 άτομα που αναζητούν καθημερινά κλίνες της ΜΕΘ. Όλο αυτό λοιπόν έχει προκαλέσει πανικό στους ασθενείς που έρχονται στα νοσοκομεία. Μας έλεγαν νωρίτερα και οι γιατροί ότι στα επίγοντα επικρατεί καθημερινά το αδιαχώρητο. Περιμένουν για ώρες όρθιοι μέχρι να εξεταστούν. Έρχονται σε επαφή με ασθενείς, κάποιοι που είναι υγιείς, και εκεί ελοχεύει τεράστιος κίνδυνος σία, προκειμένου να, και εκεί να μεταδοθεί ο ιός. Από εκεί και πέρα, οι γιατροί προτρέπουν τον κόσμο να εμβολιαστεί. Έχουν ακόμη πολύ καιρό μπροστά τους, μας λένε, καθώς ο ιός της γρήπης δεν έχει κάνει τον κύκλο του. Θα μας ταλαιπωρεί μέχρι και να τα τέλη λοιπόν, Μαρτίου. Λοιπόν, ας λάβουμε όλοι τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας και κυρίως μεγάλη προσοχή στα παιδιά και σε ευπαθείς ομάδες. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, Μαρία.